Για τις ευάλωτες ομάδες, κύριε Υπουργέ, τι θα κάνετε? Εντάξτε, φτάσαμε θα το μπορέσουμε 2020, να σχεδιάσουμε. Μιλάμε ακόμη για μερίσματα. Σας το έλεγα και στο διάλειμμα ότι ο κόσμος στέλνει διαρκώς μηνύματα και ρωτά για τα μερίσματα. Τι θα κάνετε με τις ευάλωτες ομάδες? Η βασική πολιτική που υποστήριζε πάντα η Νέα Δημοκρατία, ήδη από την προηγούμενη διακυβέρνησή μας, δεν είναι η μερισματική πολιτική. Αυτή είναι, αν θέλετε, ένα συμπλήρωμα της πολιτικής του κράτους. Δεν μπορεί το κράτος να στηρίζει την πολιτική του στο διαμοίρασμα χρημάτων εν είδη κάποιου σοου. Και ποιο χρημάτων, από πού τα βρίσκει. Θα κοπούν τα μερίσματα. Ο σκοπός του κράτους, αυτό που πιστεύουμε το σωστό, είναι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Είναι να εξασφαλίζει δηλαδή σε όλους τους συμπολίτες μας και προφανώς εκείνους που βρίσκονται στα κατώτατα όρια τα εισοδηματικά, ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που θα τους επιτρέπουν να έχουν μια αξιοπρεπή διαβίωση. Υπάρχει το ΚΕΙ, το ΚΕΑ. Τα 200 ευρώ είναι ικανοποιητικό, τα 200 ευρώ το μήνα. Τα 200 ευρώ το μήνα είναι η μελέτη που λέει ότι αν δίνει σε κάποιον, αν έχει κάποιο 200 ευρώ το μήνα εισόδημα, μπορεί να επιβιώνει. Δεν λέω ότι αυτό ζει όπως πρέπει. 200 δεν ξέρω για, αν επιβιώνει για να μην παρεξηγηθώ. Δεν λέω ότι εγώ ονειρεύομαι μια ζωή όπου θα ζουν οι άνθρωποι με 200 ευρώ. Λέω ότι υπάρχει πράγματι αυτή η μελέτη. Συνεπώς, κύριε Υπουργέ, για να το καθαρίσουμε, το ΚΕΑ γίνεται ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα όπως ήταν και επί Σαμαρά. Θα δίνεται σε ευάλωτες ομάδες με τα εισοδήματα που λέτε, με τα εισοδηματικά κριτήρια. Λέω ότι η γενική με το μας μέρισμα, αρχή, τι θα γίνει, κόβεται. Η γενική μας... Δεν είπα κάτι τέτοιο. Είπα ότι το η βασική μας αρχή είναι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Με το μέρισμα τι θα γίνει. Εφόσον φτιάξει το κονδύλι. Το αυξάνει το κονδύλι. Εφόσον φτιάξει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα έτσι ώστε να λειτουργεί, εάν σου περισσεύουν χρήματα, βεβαίως μπορείς να πας μετά επικουρικά και να δώσεις εκείνους που τα έχουν περισσότερο ανάγκη. Ο στόχος ενός κράτους ποιος είναι, κυρία Μαυραγάνη? Να παίρνει φόρους από εκείνους που έχουν λίγο παραπάνω και να μπορεί να δίνει σε εκείνους που για διάφορους λόγους στη ζωή τους δεν κατάφεραν να έχουν αυτά που χρειάζονται. Άρα, και έτσι να διατηρεί την κοινωνική συνοχή. Αυτό είναι που το κράτος χρειάζεται να επιτύχει. Είναι σαφές. Να μην αφήνει κανέναν πίσω. Του χρόνου το Δεκέμβριο. Το λέω γιατί πάρα πολλοί λένε μα θέλω κι εγώ, μα θέλω κι εγώ, μα θέλω κι εγώ, μα θέλω κι εγώ. Όλοι θέλουμε. Πάντα θα θέλουν. Το θέμα είναι ως κοινωνία δεχόμαστε ότι η θέση αρχής είναι να μην αφήνουμε κανέναν πίσω μόνο του? Μακάρι, εγώ αυτό πιστεύω.